Ελπίζω να επίγονται ανακοινώσεις. Ξέρετε, έχει παρουσιαστεί μια μεγάλη καθυστέρηση κατά την άποψή μας καταρχήν στις διαπραγματεύσεις Κύπρου-Αιγύπτου για την προπόληση φυσικού αερίου από το Αφροδίτη, τόσο για εσωτερική κατανάλωση στην Αίγυπτο, όσο και στα δύο τερματικά υγροποίησης της Αιγύπτου. Και αυτή η καθυστέρηση ενδεχόμενα να μας στοιχήσει, γιατί στο ενδιάμεσο η Αίγυπτος ανακάλυψε ένα τεράστιο κοίτασμα, όπως γνωρίζουμε. Δυστυχώς έχει διακοπεί το πρόγραμμα της ΕΝΗ. Η ΕΝΗ, όπως και η Νόμπολ, έχουν με βάση το συμβόλαιο τους συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που προβλέπουν συγκεκριμένο αριθμό γεωτρήσεων που πρέπει να κάνουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Το ίδιο και η Total. Δεχτήκαμε στην ουσία εμείς να ανασταλεί αυτό το πρόγραμμα, παρατείνοντας τα συμβόλαια τους κατά δύο χρόνια. Και με τη δήλωση που έκανε τον περασμένο Γενάρη ο Πρόεδρος, είχε μπει στη δήλωση του ότι, για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, είχε μπει ότι αποδέχεται να συζητηθεί στο τραπέζι των συνομιλίων στην τελευταία φάση, λέει, των συνομιλίων και το θέμα των τρομοναθράκων. Δεν έχει σημασία αν θα είναι στην τελευταία, αν είναι στην πρώτη-τελευταία φάση των συνομιλίων που θα συζητηθεί. Από την ώρα που δεχτήκαμε να συζητηθεί, δώσαμε ουσιαστικά λόγο στου Τουρκοκύπριου και στην Τουρκία, και αν υπάρχει και αδιέξοδο αύριο στο Κυπριακό, το επιχείρημα που θα βρούμε μπροστά μας και θα το στηρίξουν και ξένες χώρες είναι ότι από τη στιγμή που αποδεχτήκαμε να συζητηθεί στο τραπέζι των συνομιλιών και δεν καταλήξαμε στη συμφωνία, δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εκμετάλλευση παρά μόνο μέχρι να βρούμε μια συμφωνία. Και αυτά είναι λάθη τα οποία θα κοστίσουν στην Κύπρο. Η αναστολή, για παράδειγμα, του προγράμματος της ΕΝΗ λόγω της εξόδου του Μπαρμπαρός, και αυτό θα μας κοστίσει. Θα μας κοστίσει ακόμα και αν προχωρήσει η κυβέρνηση για την εκμετάλλευση του Αφροδίτη, του κοιτάσματος του οικόπεδου Αφροδίτη, διότι δύσκολα θα βρούμε επενδυτές, και αν βρούμε θα είναι με σκληρούς όρους που θα έρθουν οι επενδυτές, δεδομένου ότι εμείς ήδη δημιουργήσαμε προϋποθέσεις ανασφάλειας. Αποδεχτήκαμε τον κίνδυνο, θα μας προβάλλουν το ρίσκο, ότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο το έργο να μην αποδώσει, γιατί ενδεχόμενα σε μια νέα τουρκική πρόκληση πάλι να αναστήλουμε εμείς την εξόρυξη. Συνεπώς, ποια προτείνετε εσείς ότι πρέπει να είναι τα επόμενα μας βήματα, τα αμέσως επόμενα μας βήματα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς? Καταρχήν, θα πρέπει η κυβέρνηση, και δεν ξέρω με βάση τις συμφωνίες που υπέγραψε τώρα, αν αυτό είναι εφικτό, αλλά θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες και να συνεχίσουν οι γεωτρήσεις. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε από μια-δυο αποτυχημένες γεωτρήσεις. Η Αίγυπτος έκανε μερικές δεκάδες γεωτρήσεις. Το Ισραήλ έκανε δεκάδες γεωτρήσεις για να βρει το Λεβιάθαν. Εμείς από τις πρώτες δύο αποτυχημένες γεωτρήσεις εσπήραμε την απογοήτευση μέσα στον λαό και ουσιαστικά εγκαταλείψαμε αυτό το ενεργειακό πρόγραμμα. Άρα το πρώτο πρέπει να γίνει είναι να επανέλθουμε σε έναν πιο εντατικό ρυθμό γεωτρήσεων και ερευνών. Και τώρα μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο αισιοδοξοί, γιατί το κοίτασμα της Αιγύπτου είναι πάρα πολύ κοντά στη δική μας την ΑΟΣ. Η γεώτρηση έγινε μόλις 6 χιλιόμετρα απόσταση από την Κυπριακή ΑΟΣ. Οι δεξαμενές αυτές επεκτείνονται σε έκταση 30 και 40 χιλιόμετρων. Και ενδεχόμενα η δεξαμενή της Αιγύπτου ενδεχόμενα να περνάει και στη δική μας την ΑΟΣ. Και εδώ η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί έγκαιρα, νωρίς, σε συνεννόηση με την Αίγυπτο και να θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία που υπέγραψα εγώ σαν Υπουργό Εξωτερικών το 2006 με την Αίγυπτο για συνεκμετάλλευση. Αυτή η συμφωνία προβλέπει ότι όταν μία εκ των δύο χωρών βρει κοντά στην ΑΟΣ της άλλης χώρας κοιτάσματα, θα πρέπει τότε από κοινού να σκανάρουν, να κάνουν τρισδιάστατες έρευνες, και αν ενδεχόμενα η δεξαμενή περνά στην ΑΟΣ του άλλου κράτους, τότε θα πρέπει να γίνει συνεκμετάλλευση, δηλαδή η χώρα που θα κάνει την εξόρυξη θα πρέπει να επιστρέφει το ποσοστό που αναλογεί στην άλλη χώρα από πλευράς εισόδων.